Καλησπέρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νίκος Γκάλης εδώ, που σε περίπου 7 λεπτά και κάτι περισσότερο θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ για την τρίτη χρονιά του Basketball Champions League. Ρέι, Τελειόπουλος, Λάγκφορτ, Τσαλμπούρης, Μπασιούλης, Κακλαμανάκης, Χρυσικόπουλος, Γκίκας, Μαυροειδής, Σαντρός, Γιαννόπουλος και Σλότερ είναι η δωδεκάδα της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδόρου. Ο Γιάνκοφς Ρωσόν είναι τραυματισμένος στον νόμο, σε περίπου 10 μέρες θα επιστρέψει. Στο 12 και ο Ρογκαβόπουλος, και εδώ είναι η γαλλική ομάδα της Πο Ορτέζ. Πολακ Ορτέζ, όπως είναι το πλήρες όνομα, μια ιστορική ομάδα, μια ιστορική γαλλική ομάδα με πρωταθλήματα, με κύπελα, με πορείες στην Ευρώπη. Όλα αυτά όμως κάποια χρόνια νωρίτερα. Μια από τα τελευταία χρόνια η Ορτέζ παλεύει για να ξαναανέβει στην ελίτ του γαλλικού μπάσκετ. Για την Ορτέζ, Μόμπλι, Μαγκή, Καβαλιέρ, Λέσλι, Αγιαγή, Κορνελί, Μποτς, Μουρ, Διαβαρά, Ντε Γιόνγκ και Νταβάλ Μπράκετ. Αυτή είναι η ομάδα του Λορέ Βιλά, του προπονητή της γαλλικής ομάδας, που ξεκίνησε από 2005 στην δεύτερη ομάδα της ΟΤΕΣ, την Άντερ 20. Και τώρα η παρουσίαση της ομάδας Κέντε Γκρέι με το νούμερο 0, με το 4 Βασίλης Τολιόπουλος, με το 5 Κιθ Λάγκφορντ, το 7 Γιώργος Τσαλμπούρης, το 8 αρχηγός Γιώνας Μασιούλης, 14 Δημήτρης Κακλαμανάκης. Θα έχουμε την ευκαιρία συνέχεια να μιλήσουμε για όλους αυτούς και τα καινούργια αποκτήματα δικά της ΑΕΚ, με το 15 Ελληνός Χρυσικόπουλος, με το 20 Νίκος Γκίκας, με το 22 ο επανακάμψας στην ομάδα Δημήτρης Μαυροειδής, με το 26 για δεύτερη χρονιά ο Κουβανός Χάουαρτ Σανρός, Χάρης Γιαννόπουλος και πάλι στην ομάδα, και 44 ένα όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Μάρκους Σλότερ. Εδώ το staff της ΑΕΚ με τον Ηλία Παπαθεοδόρο και συνεργάτες, τον Δημήτρη Μενδράκο και τον Γιώργο Λιμιάτη. Εδώ βλέπετε δεξιά, είδατε για λίγο και τον προπονητή της ΟΤΕΣ, τον Λορόν Βιλά, με βοηθούς ο Τζίμι Βερόβ και τον Brian George. Εδώ τα Κλαμανάκης από το Λαύρο, και τόσοι άλλοι θα μιλήσουμε για αυτούς. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και σε λίγο εδώ μαζί για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά στην πρεμιέρα του Champions League αυτήν την αγωνιστική και για την ΕΡΤ. Εδώ βλέπετε τους διαιτητές της αναμέτρησης, Μάρτινς Κοσλόφσκις, ο Λετωνός, μαζί με τον Έρες Γκουριόν από το Ισραήλ και τον Ίβορ Μάτεγεκ από την Τσεχία. Πάμε λοιπόν στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο εδώ μαζί για την περιγραφή και το σχόλιο του αγώνα. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Νίκος Γκάλης, όπου σε κάτι περισσότερο από 3 λεπτά θα αρχίσει το σημαντικό παιχνίδι, γιατί κάθε πρεμιέρα είναι σημαντική στο Basketball Champions League, την κορυφαία διοργάνωση της FIBA για την Ευρώπη. Εδώ που από φέτος η ΕΡΤ έχει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα για την Ελλάδα, δηλαδή θα είμαστε μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν για τους αγώνες της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου, αλλά και τους υπόλοιπους αγώνες σημαντικούς των υπόλοιπων ομάδων. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πο Ορτέζ. Οι παλιότεροι θα τη θυμούνται από τους αγώνες με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και εμένα ξέχασα μου είναι ένα παιχνίδι στο Πο, όταν τότε ο Cliff Livingston, πρωταθλητής για τα χλίδια με τους Chicago Bulls, του Jordan και του Pippen, είχε καρφώσει 2-2 ύψος, είχε καρφώσει μπροστά από τον Γιώργο Μουρεσάν τον 2-30. Λοιπόν, Πέτρ, Κονελί, Νίκολας Ντε Γιόνγκ, Τράβες Λέσλι, Τάιρους Μαγκή, Ρόναλντ Μουρ για την ομάδα της ΟΤΕΣ. Η ΟΤΕΣ λοιπόν, η οποία έχει 2-2 στο γαλλικό πρωτάθλημα και είναι στην 7η θέση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ έχει 1-2 μετά την ήττα στην Λίμνο. Εδώ είναι ο προπονητής της ομάδας, είναι ο Λοράν Βιλά, ο γεννημένος στα 75 προπονητής της ομάδας. Πρώτα από το 2005 ήταν στην Under 20 της ΟΤΕΣ. Μετά έφυγε από εκεί, πήγε βοηθός στη Γκραβέλ Δουνκέρκης. Το 8 πήγε στη Λεμάν, γνωστή ομάδα της Άλφαρα Γαλλίας. Από το 11 στην ΟΤΕΣ, βοηθός και έγινε βοηθός πρώτος, βοηθός πρώτος και τελικά στην τελευταία του θητεία ως πρώτος από το 18 είναι ο έχουν τα ενία της ομάδας. Χρυσικόπουλος, Γκίκας, Λάγκφορντ, Μαυροειδής, Χάουαρτ, Σανρός,
Επειδή είναι πρώτος αγώνας, έχουμε πολλά να μιλήσουμε για το ΜΑΤΣ. Πολλά να πούμε για τις μεταγραφές, για το τι συμβαίνει. Η ΑΕΚ που κάθε χρόνο στο Basketball Champions League έχει σκοπό και στόχο για μια καλή πορεία. Αν μη τι άλλο, το Final Four. Πέστε, το έχασε στις λεπτομέρειες από την Μπάμπερκ. Ηλίας Παπαθεοδόρου ξεκίνησε και συνέδεσε το όνομά του με τη Νέα Κηφισιά από τις τοπικές κατηγορίες της Αττικής, της Αθήνας, στην Α1 κατηγορία και σε καλή θέση. Παράλληλα, προπονητής των μικρών εθνικών ομάδων με μετάλλια, διακρίσεις και πολλούς σημαντικούς παίκτες που πλέον κάνουν καριέρα. Αστάνα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, η πορεία του. Και εδώ είναι η γαλλική ομάδα. Γαλλική ομάδα όπου θα πρέπει να προσέξουμε τον 28χρονο Τάιρος Μαγκή. Εδώ είναι ο Βιλά. Τάιρος Μαγκή λοιπόν, ένας Αμερικανός με πολυετή θητεία στην Ιταλία, στην Ορλαντίνα, Κρεμόνα, Βενέτσια, Πιστόια, Σάσαρι. Είναι επικίνδυνο σκοράρι. Κατέκτησε πέρυσι το FIBA Europe Cup με την ομάδα του Gianmarco Pozzecco. Σάσαρι, καλή ομάδα. Εδώ είναι ο Μαυροειδής στο βάθος, δεξιά Αγγίκας, Χρυσικόπουλος. Φέτος στα 4 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει 14,5 πόντους, 4,8 rebound, 3,8 assist. Και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Το πάλε ποτέ τεράστιο ταλέντο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταλαιπωρήθηκε, τραυματισμούς. Συνεργάστηκε στην Κηφισιά με τον Χρυσικόπουλο. Κλήθηκε στην εθνική ομάδα των ανδρών πριν από 1,5 χρόνο στα παράθυρα. Εδώ Κίκας το ίδιο επίσης. Σημαντική πορεία τελευταία 2 χρόνια με τον Προμηθέα. Και εδώ αυτός είναι ο Μαγκή για τον οποίο λέγαμε. Θα τον προσέξετε. Εξαιρετικός παίκτης. Και υπάρχει και ο Τράβις Λέσλι, ο 21χρονος που έχει περάσει και από τους Clippers το 2011. Να είχε Μαυροειδής επανακάμψα στην ομάδα της ΑΕΚ. Κατέκτησε 2 τίτλους πρόπερση, κύπελο και κύπελο Ευρώπης. Σε αυτό εδώ το κλείσμα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει επίσης ο Νικόλα Ντεγιόνγκ με 11,8 πόντους, 4,5 rebound. Και ο Λέσκι που λέγαμε με 14,8 πόντους και 3,8 rebound. Θα μιλήσουμε για τους υπόλοιπους. Αλλά κυρίως σήμερα πρέπει να μιλήσουμε και για την ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι, ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Η ΑΕΚ φοράει τα καλά της ευρωπαϊκά αθλητικά ρούχα. Και εδώ με τον Μαυροειδή, ο οποίος είχε σημαντικότατη συμβολή πρόπερση. Πέρσι έπαιξε τον Κροσορόβ. Και τα χειροκροτήματα από τους περίπου 1.500 με 2.000 φίλους ΑΕΚ σε όλο το πιστό. ΑΕΚ Πολάκ Ορτέζ. Κίνηση από τον De Jong. Πίβοτ γυρίζει, σουτάρει μέσα 2-0 για την Ορτέζ σε αυτό το ξεκίνημα. Λάγκορντ. Θα μιλάς ο Χρυσικόπουλο που ήταν εξαιρετικό στα τελευταία 2 χρόνια με τον ΠΑΟ. Θα μιλά ο Λάγκορντ, ένας γεννημένος σκορέρ, ένας killer all keys. Γκίκας στη γωνία για τον Ιβανό που θα στοχίσει ο Σανδρός, τον ίδιο παραμένει. Την πρώτη επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Κίνο Μουρ για τον Τεγιόν που έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μουρ ισοεψής με τον Κίκα. Νέο μακρινό σουτ μέσα. Βλέπετε εδώ τον Ντεγιόν, ο οποίος έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο γαλλικό πρωτάθλημα στις 4 αγώνες. Σχεδόν 12 πόντι και 5 rebound. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι το top της Ευρώπης, αλλά είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Φυσικόπουλος με το δεξί, κούψατα από τα 2 μέτρα. Επιστοχή η ΑΕΚ στο 2-4. Σε ένα πρωτάθλημα που δίνεται έμφαση. Δίνεται έμφαση και στην ατομική κατάρτιση των παιχτών. Είδατε για λίγο και τον Τάιρους Μαγκή. Αυτός είναι ο Μπόμπερ για την ομάδα της ΟΤΕΣ. Σανδρός μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα. Ξεκίνησε από την Κούβα. Γκίκας στην ομάδα που γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Σας βλέπετε πότε στην Α1 για την πορεία των παικτών της και μιλάμε για το φιλαθλητικό. Χρυσικόπουλος φάουλ. Γκίκας, Σαλούστρος και φυσικά πάνω απ' όλους Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και Θανάσης. Έβγαλε δηλαδή δύο NBA, δύο παιδιά που παίξαν στις εθνικές ομάδες ανδρών. Εδώ
Ριζικόπουλος. Ένας παίκτης που μπορεί να απειλήσει και από κοντά και από μακριά. Ένας two-way player, μπορεί να παίξει και άμυνα, μπορεί να παίξει και επίθεση. Γενικά ο Κλίνος, παρότι τα κατάψαμε τα έχασε μερικά χρόνια λόγω τραυματισμών, εδώ το μακρινό σουτ είναι άστοχο. Ψηλά, rebound, προσποίηση και μέσα από τον Πέδρο. Κορνελή. Γκίκας. Από το φιλαθλητικό στα σαλόνια της Ευρώπης πρώτα ως μεταγραφή στη Λετωνία, μετά με την εθνική ομάδα, μετά με τον Προμηθέα και πλέον με την ΑΕΚ. Στη γωνία, Σαντρός μέσα. Μια κυκλοφαρίζει από μακριά. Κουβανός που είναι ένας παίκτης πολύ εργαλείο και κυρίως ένας παίκτης που πρωτίστως έχει ως μότο του την ομαδική, το ομαδικό καλό και μετά το ατομικό. Να ο Μαγκή. Γωνία, κακό σου. De Jong. Λέσλι μπερδεύεται με το δικό του συμπαίκτη, δεν υπάρχει φάουλ. Ίσως βήματα. Με τη μία στον Μαυροειδή που θα αφήσει την μπάλα. 8-6 για την άκρη που προηγείται. Δημήτρη Μαυροειδή που ξεκίνησε κάποτε στο Περιστέρι στα 18 του μάλιστα στο πρώτο μάτι με τον Παναθηναϊκό και παίξει λίγες μέρες πριν δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Το πιο από ό,τι θυμάμαι δεν το έχει πάρει ακόμα. Αυτός ο Μαγκή, πάνω τον Γκίκας. Μαζί με τον Καλάθι, σαφέστατα δυο πιο γρήγοροι παίκτες του πρωταθλήματος. De Jong, Leslie. De Jong, μπερδεύεται μεν με τον κοντύτερο Σανδρός, αλλά αφήνει μπάλα στο Καλάθι. Τόλα. Δεν είπε κανείς ότι ο Ορτές δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Είναι μια ομάδα, κάτι περίεργο για γαλλική, η οποία ενώ έχει 3-3 ο De Jong που διανύει περίοδο φόρμα, όπως σας είπαμε νωρίτερα, που είναι η ομάδα του προπονητή. Κάτι σπάνιο για γαλλικές ομάδες. Ακόμη και η Στρασβούργο του Βενσάν Κολέ έχει παίκτες με πολύ υψηλό ατομικό ταλέντο. Ενώ εδώ βλέπετε την κλάση αυτού του μεγάλου σκόρερ που λέγεται η Βλάνκορ. Δύο φορές πρώτο σκόρερ στην Ευρωλίγκα, δύο φορές το βραβείο, το βαρύτιμο και συναισθηματικά και ουσιαστικά και αγωνιστικά βραβείο του Αλφόνσο Χόρτ για πρώτο σκόρερ. Πέρασε από μεγάλες ομάδες, έχει παίξει Ευρωλίγκα, έχει παίξει Αρμάνι, έχει παίξει Ούνιξ και άλλες πολλές. Εδώ ο Μαγκή αφήνει μπάλα τροπέχος πέρσι στη δεύτερη τάξη ομάδα της διοργάνωση της FIBA. Σάσαρη με Ποτζέκο, ο εκρηκτικός προπονητής και προεπαίκτης. Γκίκας, εξαιρετικά. Σανδρός Μαυροειδής, πολύ ωραία η συνεργασία των δύο παικτών. Γκίκας από μακριά, δεν έκανε το σουτ. Και κύριε μόνο De Jong και μαζεύει την μπάλα. Ρόναλντ Μουρ για την Ορτές. Ήτανε η δεκαετία του 80 και λίγο το 90 εδώ, την μεγάλο μακριά. Σκληρό σουτ, παίρνει την μπάλα από το καλάθι. 10 όλα, λίγο πριν από τα 5 λεπτά και λέγαμε λοιπόν ήταν μια καλή ομάδα στο Μαϊκό Μπάσκετ. Χρυσικόπουλος μέσα. 13-10 για την ΑΕΚ. Με τον Λίνο σας θέλαμε νωρίτερα. Μπορεί να απειλήσει και από κοντά και από μακριά. Έχει ιδανικό ύψος για ένα versatile player και two-way player. Δηλαδή μπορεί να παίξει και κοντά και μακριά από το καλάθι και να παίξει πολύ καλά και άμυνα και επίθεση. Είναι εξαιρετικός. Ο Χρυσικόπουλος στα 2-7, στα 26 και εδώ από κοντά το καλάθι μειώνει ο Ορτές τον ένα πόντο. Ετοιμάζεται και αλλαγή για την Ορτές που θα περάσει. Τσέικ Μουτ θα βοηθεί στη γωνία. Λάγκφο μέσα και φάουλ. Και τον Λάγκφο τα είπαμε είναι μια διαρκής απειλή για τον καλάθι. Έπαιξε πέσα από τον Παναθηναϊκό. Είχε την ατυχία να τραυματιστεί στο πρώτο τρίμηνο και έλειψε και από τον Παναθηναϊκό αλλά και ο ίδιος. Έχασε την ευκαιρία να παίξει μια ολόκληρη καλή σεζόν στην Ευρωλίγκα. Λάγκφορντ που πρόσφατα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τον τίτλο. Δηλαδή να πάρουμε τον τίτλο στο Basketball Champions League. Άλλος ένας παίκτης που έχει φάει την Ευρωλίγκα με το κουτάλι στο BCL. Δεν είναι Ευρωλίγκα κατά ψέματα, αν και είναι και αυτό ιδιαίτερα στην αγωνιστική καλή ομάδα. Και ο ίδιος έχει φτάσει στην κορυφή της Ευρωλίγκας να θέλει να βλέπει πάντα πολύ πολύ ψηλά. Λάγκφορντ με μεγάλη φορά στην Ευρωλίγκα. Εδώ η μπάλα φτάνει στο Ρέσλι. Σκαστή η πάσα μέσα από το σουτ του επικίνδυνου Πέτρου Κορνελή.
είστε εδώ και 17-15 έχει φτάσει ήδη στους 5 πόντους. Κίκας. Δύσκολο σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Κίκας ευτοχή. Είναι εξαιρετικός πασέρ, αλλά στη μέρα του μπορεί να σε σκοτώσει με τα σούτ. Βέβαια δεν είναι σταθερό πάντα. Αλλά κάνει πολλές δουλειές. Κονελή. Δεξιό φτερό, Μαγκή. Μέσα. Είπαμε, είναι περίπτωση ο τύπος. Είναι πολύ επικίνδυνος. Είπαμε γι' αυτό νωρίτερα. Και τα φετινά του ποσοστά είναι εξαιρετικά. Σανρός. Στην κορυφή στα 5 δευτερόλεπτα. Με ψηλότερο αντίπαλο το παίζει στα πόδια. Αριστερή τρίπλα, σουτάρει αστοχή. Ψηλά. Ο rebound. Φάουλ ο Σανρός. Κουβανός, ο οποίος πρόπερσε έκανε μια εξαιρετική πορεία στην ομάδα τότε του David Blatt, του Νταρουσάφακα στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ πέρσι στην ΑΕΚ. 5 rebound για τους Γάλλους, 4 για την ομάδα, 2 για την ομάδα της ΑΕΚ, συγγνώμη. Και εδώ Μάρκος Σλότερ. Σλότερ έχει περάσει από 14 ομάδες, από 16 ο Λάγκφορντ. Σλότερ, πρωταθλητής Ευρώπης Ευρωλίγκα, συμπαίκτης του Μπουρούση με τη Ρεάλ τότε, στο κύπελλο της Μαδρίτης. Και αυτός από εξαιρετικές ομάδες σε Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, πλέον στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Εδώ δεν παίζει καλή άμυνα, κατεβάζει τα χέρια πέρα στον αντίπαλο. Είναι καλός αμυντικός, είναι αθλητικός παίκτης, 19-19. 2-46. Σαντός. Η κίνηση προς το καλάθι. Ωραία, σταματάει με σταθερό το αριστερό πόδι. Λάγκφορντ θα τη σερβίρει ανεπιτυχώς εξ επαφής. Ακόμη και ο Λάγκφορντ μπορεί να χάσει τέτοια καλάθια. Μέχρι στιγμής είχε ένα-ένα δίποτε, ένα-ένα τρίποτε, μία-μία βολή. Και μία ασίστ, έχασε το πρώτο. Εδώ είναι ο Στότερ. Ο Λάγκφορντ που είναι παίκτης που θέλει την μπάλα. Και ο Σάντρος αυτή τη θέση του στον Κέντε Γκρέι. Άλλη μια εξαιρετική περίπτωση. Έπαιξε για μερικούς μήνες και στη Μακάμπι πρόπερση. Μέχρι το Φεβρουάριο που έγινε, αλλά που μάλλον δόθηκε δανεικό στη Λεμάν, έχει παίξει με τα περισσότερα παιδιά από αυτούς αντίπαλος. Λέσλι στέκεται στο τάρι από high post, αστοχή. Ωραία, ο Χρυσκόπουλος προσάδει την μπάλα με το σώμα και Ρέι. Ρέι είναι από τον Bronx, από τη Νέα Υόρκη. Εκεί πήγε high school, στο Metropolitan. Αυτός είναι ο Ρέι. Χρυσκόπουλος με κοντύτερο παίκτη. Πολύ σωστά το παίζει στη δύναμη και στο ύψος, αλλά κάνει κακή επιλογή. Νέα προσπάθεια φάουλ από τον Λεό Καβαλιέ, τον κοντύτερο αρχηγό της ομάδας. Εδώ είναι ο Καβαλιέ. Και εδώ η προσπάθεια και το φάουλ. Παιχνίδι ο Ντικέ Διαβάρα. Στο 1 και 50, 20-19. Διαβάρα. Γεννημένος στο Σεντενή. Παρίσι βεβαίως, του πρόεδρου του Stade France. Να ο αρχηγός. Πάω χαμηλά. Μόνο
Τζινόμπλη από μακριά στο χι ψηλότερα όλων ο Λάγκφορντ για τον Κίκα. Κίκας και Λάγκφορντ που συνδέουν ένα περιφραγόντιμο σχετικά κοντών παιχτών, αλλά είναι γρήγοροι, είναι αλτικοί. Και αυτό το όποιο θεωρητικό μειονέκτημα καλύπτεται. Λάγκφορντ σταυρωτές, πολύ ωραία, θα πέρασε τον Διαβάρα. Διαβάρα που δεν μπορεί, Διαβάρα που ξεκίνησε από την Βιλερμπάν το 16. Πέρσι έπαιξε στην Air to Low. Έχει παίξει σε όλες τις μικρές γαλλικές εθνικές ομάδες. Δύο πάσα στην περιφέρεια, ο αρχηγός φτάρει από μακριά. Σκληρό σουτ, κακό σουτ, ψηλότερ. Σε καλύτερη θέση μαζεύει το rebound. Ίσως φάουλ εκεί, προλαβαίνει ο Ψυχόπουλος. 48 δευτερόλεπτα για το 10ο Λάγκφορντ. 23-19 για την ΑΕΚ που έχει ένα προβάδισμα 4 πόντων. Στην απευθείας μετάδοση τσέπ. Από το χρυσό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και το φάουλ πάνω στο Λάγκφορντ. Εδώ είναι ο Λάγκφορντ. Λάγκφορντ. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Διεισδύει, σπριτά ο Γκίκα στημένος παρά το μαρκάρισμα μέσα και αυτό για τον Γκίκα. 26-19 για τον Νίκο Γκίκα που ξεκινάει δυνατά. Έχει 5 πόντους. Ένα rebound, μια assist. Μαγκή. Το hedge out από τον Σλότερ. Η πάσα από τον Διαβάρα. Να ο αρχηγός. Καβαλιέρ, τέλος χρόνου. 1,2 για το δεκάλεπτο. Γκίκας. Δεν προλαβαίνει ούτε να πετάξει την μπάλα. Κακή επαναφορά. Λοιπόν, ΑΕΚ μπροστά 26-19. Με την ΑΕΚ να είναι στους 26 πόντους. 19 έχει δεχτεί. Καλό ξεκινάμε με τον Τες. Πάμε στην διαφήμιση λίγο μαζί. Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Γκάλης. Εδώ που ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Γκίκας για τον Λάγκφορντ εναντίον δύο παιχτών μέσα. 28-19, ο Λάγκφορντ είναι ζεστός. Ο Λάγκφορντ, από τη στιγμή που ηγείται της επίθεσης της ΑΕΚ. Λάγκφορντ είναι στους 10 πόντους. Και φυσικά πρώτο σκόρ του αγώνα μέχρι στιγμής. Κίνηση από τον Διαβάρα. Άστοχο σούτα από τον Διεθνή. Με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Ψηλό παιδί, αλτικός, με τεράστιο άνοιγμα χεριών, αλλά άτεχνος επιθετικά. Βλέπετε και τον Εμπότζ. Μαγκή. Σας είπαμε για αυτόν. Πολύ πολύ επικίνδυνος ο Μαγκή. Φτάνει τους 7. Εδώ κατοχή για τους Γάλλους. Και το καλάθι από τον Εμπότζ. Τσέιχ Εμπότζ. 28-24 εξανεμίζεται η διαφορά των 9 πόντων. Πάμε σε διαφημίση λίγο μαζί. Εκείνη η ώρα, ο Γιώνας Ματσιούλης, εδώ ο Ηλίας Παπαδόπουλος, αριστερά ο Γιώργος Δημιάτης. Θα λέμε το σώτη και αυτός ο Σαντός, ο οποίος πήγε να μπει με την πούζα από το δέρμα σας. Η ΑΕΚ λοιπόν με τον Ρέι, τον Ρος, τον Ματσιούλης, τον Σλότερ και τον Λάγκφορντ. Ματσιούλης στο παιχνίδι στη θέση 4. Ένας εμβληματικός παίκτης των ευρωπαϊκών γηπέδων.
αναμφίτσα από το εφές νορμίες του BCL από πέρσι που έπαιξε. Σνάκ, εδώ ο Ρέι για το Σλότερ. Ωραία, πάσα Ματσούλη στην τάπα ψηλά, εξαιρετική από τον Τσέικ Μόλτ. Και να το κλέψουμε. Λάγκφορντ θα καρφώσει εμφαντικά με τα 2-30-24. Ο Λάγκφορντ είναι σε μια άγρια κατάσταση σήμερα. Επιτρέψτε μου την έκφραση. 12 πόντους. Ο Λάγκφορντ σε 11 λεπτά 12 πόντια από τον Αμερικανό. Καβαλιέρ. Μαγκή. Κάθε την πάσα. Εμπότς. Καλάθι και φάουλ. Αμυντική ανισορροπία με τον κοντύτερο Σάντρος απέναντι στον Εμπότς. Εδώ βλέπετε, κοιτάξτε και πάλι. Κάθε την πάσα. Έχει γίνει το ρολάρισμα. Δεν υπάρχει ψηλός να το αντιμετωπίσει. Μέσα από τον Εμπότς. 30-27, 8-23. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολα σήμερα για την ΑΕΚ. Ρέι. Όλος ο δρόμος προς τα μέσα, το φλότερ είναι άστοχος. Σκληρό σουτ στο εσωτερικό της Στεφάνης. Μαζεύει το επιθετικό. Νέα κατοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Σάντρος. Μπροστά του. Έχει βγει ο Εμπότς. Και αυτό και θα κάνει το στόχο μακριά. Ο Σάντρος είναι και τυχερός. 33-27 για τον Κουβανό. Σάντρος στους 6 με 2 στα 4 τρίποντα. Ένα rebound, μια assist για τον Κουβανό. Που ξεκίνησε ουσιαστικά με τα 18 να παίζει μπάσκετ στην Ιταλία. Για να συνεχίσει τη διεθνή καριέρα και να βρεθεί στην Τουρκία. Τα Ρουσάφακα με μπλατ και από πέρυσι στην ΑΕΚ. Το φάουλ του Ματσιούλης χαμηλά πάνω στον Εμπότς. Κουβανός και από την Αβάνα και να παίζει μπάσκετ. Ευτυχώς που το αποφάσισε, γιατί είναι εξαιρετικός παίκτης. Εδώ ο Μασιούλης. Η ατυχία και ο τραυματισμός στο χέρι στήχησε ίσως την άκρη στο Final Four και γιατί έχει κάποιο τίτλο. Χάρης Γιαννόπουλος από τους αυθεντικούς μπόμπερ των ελληνικών γηπέδων. Ένας καλός Έλληνας σουτέρ. Μικρός κιόλας. Χωρίς φανέλα του Ολυμπιακού. Πέρασε από Παναθηναϊκό, πήγε Ισπανία, Ρέθυμνο, ΑΕΚ. Φάουλ, 33-27. Χάρης Γιαννόπουλος. Και με μουσικές ανησυχίες. Εδώ δεύτερη χρονιά στην ΑΕΚ. Νωρίτερα μια τριετία στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Μπάλα έξω. Εμπότς. Ωραία άμυνα από Ματσιούλης, καταπληκτική θα έλεγα, πάρα πολύ έξυπνη. Κέντρικ Ρέι δεν μακροημέρευσε στη Μακάμπι Τελαβίβ. Έχει όμως παραστάσεις Ευρωλίγκας. Φαίνεται πως πάτησε γραμμή. Παραστάσεις Ευρωλίγκας. Και είναι παίκτης στο ψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ είναι ο Κέντρικ Ρέι. Μαγκή. Ένα εύκολα. Ο Σανδρός μπιστράει. Δεν νομίζω να γίνει φάουλ εκεί. Τάιρους Μαγκή. Κρατάει πάντα μπάλα. Του αρέσει να κρατάει την μπάλα. Ωραία φάση από τον Μόμπλι. Και καταπληκτική η φάση με τον Ματσιούλης να δέχεται τη μακρινή πάσα μισού γηπέδου και να κερδίζει το φάουλ. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει εκεί. Από την εξαιρετική συνεργασία των παιχνών Τσάκ. Κοιτάξτε εδώ, Ρέι και Ματσιούλης. Δείτε εδώ από τον Ρέι στα 15 μέτρα στο Ματσιούλη και το φάουλ ψηλά. Από τον Μαγκή, τον απόφυτο του Iowa State. Καλό σχολείο, καλό πρόγραμμα. Πέρασε από Ισπανία, από Μπρεογκάν, από την Βρέμη, Ορλανδίνα στην Ιταλία. Εδώ αστοχείο ο Ματσιούλης. Κρεμόνα, Βενέτσια, Πιστόλια. Έπαιξε για λίγο στην Τουρκία, στην Μπελεντίγε. Και πέρσι Σάσαρη, πρωτά της Ευρώπης, στη δεύτερη τάξη η οργάνωση της FIBA, το Europe Cup. Μέσα του Ματσιούλης, 34-29. Ο Ματσιούλης εκμεταλλεύτηκε τη μία από τις δύο βολές που του έδωσε ο γεννημένος στην Οκλαχώμα, εδώ κάτοχος της μπάλας, ο Μαγκή. Απεγκλωβίζεται, σουτάρι, αστοχή. Ωραία, Γιαννόπουλος προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Σάντρος που μπορεί και να κατεβάσει, αλλά είναι καταπληκτικός στο μαρκάρισμα.
εξουθενών τους αντιπάλους. Ρέι απεγκλωβίζεται πρώτη μαγκή σουτάρι μέσα. Εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετικό σούτα από τον Kendrick Gray. Το βλέπετε εδώ, ο Kendrick Gray, ο οποίος έχει μια μικρή αλλά πολύ καλή ευρωπαϊκή θητεία 2 ετών με Νίμπουργκ, Μακάμπι και Λεμάν. 37-29 στο σύν 8, κάπως μια έχει φτάσει στο σύν 9. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο μαζί, σε 6 και 12 τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Πάλι μαζί από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εδώ που η ΑΕΚ προηγείται τις πόρτες με 37-29, 6 και 12 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου πια. Μόμπλι κρατάει μπάλα. Προσπαθεί να κλέψει ο Σανδρός και ο άλλος. Το σουτ διστακτικό, γι' αυτό και άστοχο, από τον Ρόναλντ Μουρ. Από αυτός του κολεγίου της Σιένα, το 6 στο 10 εκεί. Πες τα Βαρέζε. Στημένος ο Μασιούλης, είναι καλός ποτάπ σούτερ. Μασιούλης, τις προηγές που ήταν στον Παναθηναϊκό, έβαζε στοιχήματα με το Κίστα από τη γωνία. De Jong που ξεκίνησε ζεστά. Μουρ μέσα. Εξαιρετικό σουτ. Ο Μουρ λοιπόν, σας λέγαμε, ήταν πέρσι στη Βαρέζε. Το 2010 ήταν πρώτο σε assist στο NCAA στην Αμερική, στο Πανεπιστημιακό. Είναι καλοί παίκτες, όχι τίποτα star, αλλά είναι καλοί Αμερικανοί. Σε αυτούς τους τέσσερις βασίζεται η περιφέρεια της Ορτές. Σανδρός μέσα, 43-32. Και για πρώτη φορά η ΑΕΚ στην 11 με τον Κουβανό να κάνει ένα πολύ πολύ όριμο παιχνίδι σε άμυνα και σε επίθεση. Έχει 9 πόντους με 3 στα 5. Δεν θυμάμαι να ξεκινήσει έτσι επιθετικά πρώτο ημίχρονο στην Ευρώπη ο Σανδρός. Έχει ταυτοχρόνως και 2 assist, 1 rebound. Εδώ De Jong. Όχι τόσο ζεστά όσο ξεκίνησε. Γιαννόπουλος, Ρέι. Ο Λάγκφορντ ξεκουράζεται, ο Γκίκας ξεκουράζεται. Ο Ρέι με αντίπαλο τον Μουρ. Εδώ είναι ο Ρέι, γωνία, δεξιό φτερό, Μασούλης, αμαρκάριστος, 2-2. 46-32, η ΑΕΚ ανεβάζει στροφές, πατάει γκάζι. Δεν εξαφανίζεται ακριβώς γιατί είμαστε στο πρώτο μήχρονο, αλλά θέτει τις βάσεις εδώ είναι ο Λιμιάτης. Για κάτι καλό, να Χρυσικόπουλος, να Τσαλμπούρης, τον Λιόπουλος, Γκίκας και οι υπόλοιποι. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Τέσσερα και 19 λοιπόν, ΑΕΚ, Πολάκ, Ορτές, 46-32. Η ΑΕΚ κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, όριμο στην άμυνα και υψηλής ευστοχίας στην επίθεση. Η ΑΕΚ που μέχρι στιγμής έχει 64% 7-11 δίποτα και 75% 9-12 παρακαλώ. Τρίποτα είναι το καλύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ που έχω δει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αν εξαιρέσει κανείς το περσινό καταπληκτικό στην Ιερουσαλήμ με τη Χάπουελ. Τα δύο καλύτερα ημίχρονα που έχω δει τέτοια διετία με την τριετία, δυόμισα αιτία θα λέγαμε την ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Σανδρός, θα καρφώσει εμφατικά από το δεξιό διάδρομο, 48-32. Πλέον η ΑΕΚ πηγαίνει σε άλλα επίπεδα την σημερινή της εμφάνιση με την Ορτές και σε άμυνα και σε επίθεση. Του way ομάδα, έτσι. Και ο Σλότερ στο πλένο, heads out, κάνει το foul πάνω στον Μόμπλι. Ένας από τους τέσσερις Αμερικανούς που κινούν τα νήματα της επίθεσης της Ορτές, ο Μόμπλι. Εδώ το φάουλ του Ματ Μόμπλε, ενώ μαύρο ειδήσει επανέχει τη θέση του Σλότερ. Μόμπλε λοιπόν που έχει μόνο ένα χρόνο εμπειρία στην Ευρώπη από την Σπύρου στο Βέλγιο. Σουτ μακρινό και άστοχο από τον Πέτρ Κόρνελή. Και Ντεγκρέι. Γιαννόπουλος αμαρκάριστος, προλαβαίνει ο Κορνελή, μεγάλη πάσα στο Λέσλι, άτσαλη κίνηση, περισσότερο για να κερδίσει το φάουλ από το Μαυροειδή παρά για να ευστοχίσει ο Λέσλι. Είπαμε, ένας από την τετράδα των Αμερικανών. Λέσλι που έχει παίξει και 10 αγώνες με τους Clippers το 2011, όχι σπουδαία πράγματα, αλλά έχει αφήσει και αυτό τη δική του υπογραφή, μικρή έστω στο NBA,
Ρέι, με ψηλό αντίπαλο. Μπέξει τα πόδια. Αυτό κάνει. Καταπληκτική τρίπλα με τη μέση. Μασιούλη στη γωνία. Μέσα! Μέσα! Απίθανα πράγματα από την ΑΕΚ. 10 στα 14 από τα 6,75. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Επιθετικό και όχι μόνο από την ΑΕΚ. 51-32 παρακαλώ. Μόμπλεϊ. Αστοχή. Ένα ακόμη rebound για την ομάδα Τσάκ που έχει 15 έναντι 9 της Πορτέζ. Ρέι. Χαμηλά. Απίθανη φάση με τον Ματσιούλης. Να έχετε τρέιλερ και στην κίνηση να πετυχαίνει το 53-32 σε φοβερή κατάσταση και ο Ματσιούλης. Ο Ματσιούλης φτάνει τους 12 σε 7 λεπτά παρακαλώ αγώνα. Έχοντας και μια assist. Νέο άστοχο σουτ. Προλαβαίνει ο De Jong. Η κίνηση και το μακρινό σουτ. Άστοχο και αυτό από τον Ρόναλντ Μουρ. Ρέι τα χειροκροτήματα καθολικά πλέον εδώ από τους φίλους ΑΕΚ. Που έχουν γίνει περισσότεροι. Έχουν έρθει αρκετοί και μετά το τζάμπολ. Ματσιούλης γωνία. Άντρος, για να δούμε και αυτό. Όχι αυτό. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει ένα φοβερό 10 στα 15. Ούτε τώρα. Φάουλ επιθετικό. Μόμπλεϊ, Λέσλι, Μουρ και ο Μαγκή που είναι στον πάγκο. Είναι λίγο μπερδεμένοι. Εδώ De Jong και Κορνελή συμπληρώνουν την πεντάδα με τους Αμερικανούς. Και ο Γκίκας, Σάντρος στον πάγκο. Κάρτα χειροκροτούμενος. Γκίκας, Ρέι, Γιαννόπουλος. Τρεις περιφερειακοί. Ματσιούλης συνεχίζει στο 4, στο 5 ο Μαυροϊδής. 53-32 για την ΑΕΚ που έχει 69% στα δίποτα, 67% στα τρίποτα, 72 βολές, 17 rebound, 12 assist, μόλις 3 λάθη και 2 κλεψίματα. Απίθανη εμφάνιση, όρημη, πειθαρχημένη, σωστή, ό,τι καλύτερο για την Ένωση. Ρέι, το φάουλ από τα πλάγια βήματα του De Jong που δεν θα μπορούσε διαφορετικά να ανακόψει τον Σπίτι Γκονζάλες της ΑΕΚ. 1-24. Και αλλαγή ο De Jong θα κάτσει στον πάγκο. Στο παιχνίδι ο Τιμπό. Νταβάλ Πρακέ. Ο 21χρονος. Πανύψηλος Γάλλος στα 2-10. Το De Jong 2-10 είναι. Τους χωρίζουν 10 χρόνια. Να ο Γκίκας. Στα 11 δευτερόλεπτα. Καταπληκτική σκαστή. Αριστερό φτερό. Ρέι. Αστοχή. Ψηλά ο Λέσλι. Μαζεύει την μπάλα. Ρόναλντ Μουρ. Στα 31 το έχει φτάσει και αυτό στα ευρωπαϊκά γήπεδα με το κουτάλι. Από την κορυφή σπάει το ρόδι μετά από πολύ, πολύ, πολύ ώρα. 53-34 στο 19 η ΑΕΚ. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ένα καταπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο στην απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο για την ΑΕΚ. Γκίκας. Γωνία. Στημένος Γιαννόπουλος. Αστοχή. Τρία συνεχόμενα άστοχα τρίποντα για την ΑΕΚ. Το 10 στα 14 έγινε 10 στα 17 τώρα. Νέο σουτ, εύστοχο. Δεύτερο συνεχόμενο στα 33,8. Το εύστοχο σουτ από τον Ρόναλντ Μουρ. Αναγκάζει τον Παπαθεοδόρου να πάρει το time out από τον μέχρι παίκτη πέρσι της Βαρέζη, πρώην Πιστόλια, Καζέρτα, τα 37 χρόνια στην Ιταλία. Διαφημίσεις, time out και σε λίγο μαζί. .33-8, 53-37 η διαφορά είναι στους 16 πόντους για την ομάδα ΤΣΑΕΚ. 69% στα δίποντα για την ομάδα ΤΣΑΕΚ, 55% για την ΟΤΕΣ που έχει 31% στα τρίποντα, την ώρα που η ΑΕΚ έχει 59% παρακαλώ. 17, 13 και 12-18 τα rebound και assist. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει κατά κράτος σε όλους τους τομείς. Ένα απολαυστικό, χορταστικό, θεαματικό και αποτελεσματικό θετικό πρώτο ημίχρονο. Σλότρεπου, Λάγκφορντ που ξαναπεράσει το παιχνίδι. Με τον Γκίκα, το εκρηκτικό δίδυμο που ξεκίνησε. Γιαννόπουλος παραμένει στο 3. Χαμηλά είναι ο Λάγκφορντ. Γυρίζει, πιβοτάρει, μέσα τι άλλο, 55-37 στο 18. Ο Λάγκφορντ
κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Έχει 14 πόντους, 12 έχει ο Ματσιούλης, 11 ο Σάντρος. Ένα τρίγωνο απίστευτο στην επίθεση. Τάπα από το Μαυροειδή. Και τέλος ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. ΑΕΚ Πόρτες 55-37, η διαφορά στους 18 για μια εξαιρετική, πολλά υποσχόμενη και για το δεύτερο ημίχρονο εμφάνιση της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που έχει ανεβάσει στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο και έχει κάνει μια εμφάνιση που έχει όχι απλώς προβληματίσει, έχει κατατροπώσει την Πόρτες. Η Πόρτες που είπαμε είναι 7η στο γαλλικό πρωτάθλημα, εδώ τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, 71-55 συμβολές για τις δύο ομάδες, 59-31, 71% αλλά με πολύ λιγότερες εκτελεσμένες βολές από την Πόρτες, τα rebound είπαμε, τις assist είπαμε, τις είπαμε κτλ. Άρα λοιπόν κρατάμε το ότι η ΑΕΚ ξεκινάει πολύ πολύ δυνατά και πολλά υποσχόμενα για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Έχουμε οπωσδήποτε ένα ημίχρονο ακόμα, αλλά οι βάσεις έχουν τεθεί και η ΑΕΚ οπωσδήποτε θα ήθελε να συνδυάσει. Εδώ βλέπετε και το top score των δύο ομάδων. Θα ήθελε να συνδυάσει την ουσία με το θέαμα και μέχρι στιγμής να καταφέρει. Λοιπόν, προς το παρόν από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου να σας αφήσουμε, να ξεκουραστείτε εσείς και να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και σε λίγο μαζί για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κυρίες και φίλοι και πάλι μαζί, κλειστό Ολυμπιακό εγκαταστάσεις ο Νίκος Γκάλης. ΑΕΚ, Πολάκ Ορτέζ στην πρεμιέρα του Basketball Champions League και στην απευθείας μετάδοση της ΕΠ. 55-37 στο ημίχρονο. Μικρή διακοπή. Όχι, το κρατάμε. Το κρατάμε λοιπόν. Εδώ είναι οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν επικνώσει τις θέσεις του κάτω κύριου διαζώματος και παρακολουθούν αν μη τι άλλο εντυπωσιακό παιχνίδι. Εντυπωσιακό μπάσκετ από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου στο πρώτο ημίχρονο με υψηλότατα ποσοστά ευστοχίας και κυρίως ωραίο, μεστό, όριμο, αποτελεσματικό και θεαματικό μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν, Γκίκας 5 με 2 assist, Λάγκφορντ 14, κυρίαρχος μέχρι στα 7 εντός παιδιάς, ένα rebound, 2 assist, μεγάλη κλάση, είναι παίκτης Ευρωλίγκας έτσι, όπως και ο Μασούλης με 12. Μαυροειδής 2 και ένα rebound, Χρυσικόπουλος 8 και 2 rebound. 3 ωραίοι με 3 παρακαλώ assist, 3 assist και ο Χάουρ Σανός που είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης Ένωσης, το ξέραμε αυτό. Σε 14 λεπτά 11 πόντι, ένα rebound, 3 assist και φοβερή άμυνα και ένα κλέψιμο. Αυτή είναι η σκόρη της ομάδας Ένωσης, προσθέστε και τους... Όχι, αυτή είναι. Για την Ορτέζ, 5 ο Κορνέλη, 2 ο Λέσλι, από 5 Μόμπλε Μουρ, 6 ο Ντεγιό που ξεκίνησε φορτσάτος αλλά μετά έπεσε. Το ίδιο και ο Εμπότζ και ο Τάιρος Μαγκή, το μεγάλο αστέρι, ο πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι στο δεύτερο τάξη κύπελλο της FIBA με την Σάσαρη. Έχει μείνει στους 7. Πολύ καλή άμυνα πάνω του ΙΑΕΚ. Εδώ είναι ο Γκίκας με τον Χρυσικόπουλο, θυμάζω Λάγκο, ο Ρος και ο Μαυροειδής. Είναι η πεντάδα που ξεκίνησε τον αγώνα. Εδώ είναι ο Εμπότζ, ο Μπρακέ, ο ψηλός, ο πιτσιρικάς που μπήκε για λίγο στο τέλος. Και οι Αμερικανοί που είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας του Λορέν Βιλά. Τρίτη φορά που αναλαμβάνει πρώτος προπονητής, είναι γέννημα θέμα. Προπονητής αυτής της ομάδας ξεκίνησε από το 2005 όταν ήταν προπονητής στην ομάδα του τον 120. Για λίγο πήγε στην γραμμένη Dunkirk, Dunkirk δηλαδή, και μετά πήγαινε έρχεται στην Ορδέζη. Αυτός είναι το μεγάλο όνομα, ο Μαγκή. Ο Μαγκή που έχει περάσει από 4 ιταλικές ομάδες. Και ξεκίνημα αγώνα με τον Μουρ απέναντι στο Σανρός. Ψηλά ο Ντεγιόν για το χτίζει την μπάλα που δεν βγαίνει. Ο Γκίκας overplay τον Μαγκή. Μουρ με ψηλότερο αντίπαλο στα 9 δευτερόλεπτα για την εξεπίθεση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μουρ από μακριά προλαβαίνει τον Χρυσικόπουλο και τον τιμωρεί για τα πριμελή καθήκοντα στην άμυνα. Σε αυτή τη φάση 55-49,5 για το τρίτο δεκάλεπτο. Σανρός, Γκίκας, Μαυροειδή, Σανρός, το σκούει στην μπάλα, ωραία, ρολάρι, πλαϊνό, pick and roll και κλάσκι κυρίως το μπασκετικό μυαλό του Μαυροειδή. Μουρ, 57-40. Διαφορά και πάλι στους 17. Χαμηλά στο Μαγκή. Και ο Μαυροειδής με κοντοπαίκτη υποχρεώθηκε στο φάουλ.
Εδώ. Από το Δημήτρη Μακροϊδή. Ανακάμψας φέτος στην ΑΕΚ από το Κολοσσό. Πρόπερση δύο κυπελά με την ένωση. Ντεγιόγκ. Μπερδεύεται. Λέσλι. Μέσα είναι τυχερός. Πέραν το έζησε και η ΑΕΚ, το βγήκε και η ΑΕΚ από την ίδια και να πάρω μέσω. Ο Λέσλι λοιπόν μείωσε τον παίκτη στο Clippers. Ο οποίος έχει περάσει και από τη Βιλερμπάντη ομάδα του Πάρκερ Πέτσι φέτος σε Ευρωλίγκα και από τη Γιάννη Βοζερτσίου, αλλά έχει περάσει. Ωραία, καταπληκτική πάσα. Το ωραία πήγαινε στην πάσα του Γκίκα, το καταπληκτική πήγαινε στον έχοντα τεράστιο μπασκετικό μυαλό Δημήτρη Μαυροϊδή. Μαγκή. Το σκρίνει την μπάλα από τον Ντεγιόγκ ψηλά. Μαγκή προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα και δεν το βρίσκει. Καταπληκτική σκέψη. Τελικώς δεν περνάει η σκαστή στην καρδιά της ρακέτας άμυνας για τον Ντεγιόγκ. 8 και 10, 59, 42. Μια φορά και πάλι 17, επίθεση για την ΑΕΚ. Η baseline είναι για τους Γάλλους. Λέσλι. Χάνει την μπάλα από μαρκάρισμα του Σάνδρος. Δεν είχε κατοχή όταν έκανε την παράβαση, λένε οι διαιτητές στον Ηλία Παπαθεοδόρου. Γκίκας. Λάγκφορντ. Το μακάριο Μαγκή. Ωραία στο Μαυροϊδή. Κρατάει μπάλα, ίσως φάουλ από τον Ντεγιόγκ. Χρυσικόπουλος. Κίνησε την baseline. Δεν πατάει γραμμή, προσέχει. Γκίκας. Στημένος. Μέσα. Μέσα και 62-44. Διαφορά στους 18 από τον Νίκο Γκίκα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση σήμερα. Και καθοδηγεί την ομάδα και σουτάρει εξαιρετικά με 2-3 από την γραμμή του 6-75 και παίζει και ωραία άμυνα στο Μαγκή ή σε άλλους. Πονέλη λοιπόν, πατά τη γραμμή 62-74. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να φτάσει και να περάσει τους 20 πόντους. Εδώ όντως ωραίο το πλάνο στην κάλυψη τη ΣΕΠ. Μαυροϊδής φάουλ από το Λέσλι. Δημήτρη Μαυροϊδής που μερικές φορές κάνει μερικά πράγματα να φαίνονται πολύ απλά. Και εδώ το φάουλ. Ο Μαυροϊδής έχοντας περάσει από το σημαντικότητα της ομάδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει παίξει και στην Ισπανία. Περνάνε τα χρόνια, έχει και προβλήματα τραυματισμών, αλλά είπαμε, ξέρει μπάσκετ ο Λίγιο. Μαγκή, δεξιό φτερό. Τρέχει ο Λάγκφορντ. Ντεγιόγκ. Κίνηση από τον Μουρ. Κορνελή στημένος αριστερά, αστοχή. Σανδρός το rebound, ένα ακόμη για την ΑΕΚ. Σανδρός, η κίνηση ψηλά, Κορνελή και Ντεγιόγκ μαζεύει ανακτά κατοχή και αστοχή από τα 2 μέτρα ο Κουβανός της ΑΕΚ. Είναι ο Μουρ, σκαστά ωραία στο Λέσλι, με τον Γκίκα μπροστά του. Μαγκή από μακριά, είναι καλό σουτέρ και το αποδεικνύει. Εδώ είναι ο Μαγκή. Δείτε και πάλι, νωρίτερα, τάπα μετά το μπέρδεμα του Σανδρός απέναντι σε 2. Και εδώ, από τα 7 σχεδόν μέτρα, ο Μαγκή φτάνει τους 10 πόντους πρώτο σκόρερ. Εδώ ο Μαγκή τα λέει με τον Λάγκφορντ. Σανδρός για τον Γκίκα. Μετά από 2 μεστά χρόνια, καλά χρόνια στον Προμηθέα, στην ΑΕΚ. Χέρι με χέρι η αλλαγή. Δεν διστάζει ο Γκίκας, δίνει καμπύλη, αλλά υπάρχει φάουλ. Στην προσπάθεια για σουτ. Είναι ταχύτατο στην εκτέλεση. Και τον Ομούρ. Είπαμε ένας από τους 4 Αμερικανούς που κυριαρχούν στην περιφέρεια της ΟΤΕΣ. Παρ' όλα αυτά οι ΟΤΕΣ, εδώ κοιτάξτε το φάουλ. Οι ΟΤΕΣ δεν είναι μια κλασική ομάδα γαλλικού στυλ παιχνιδιού. Δηλαδή πολύ καλή αθλητικότητα με εξαιρετικά ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά λίγο επιτρέψτε μου την εκφράση αφελής μέσα από το παιχνίδι. Εδώ είναι η ομάδα του προπονητή. Ο Λορόν Βιλά. Έχει
βάλει μια αγωνιστική πειθαρχία στην ομάδα. Στο δεύτερο φάσμα βοηθεί. Βλέπει ο Λάγκφορντ. Πατάει μπάλα μπροστά του Νομούρ. Κίκας. Βρίσκει δεξιά. Μια σκυπά στα δυνατή πλευρά. Λάγκφορντ μέσα και αυτό είναι σε καταπληκτική κατάσταση ο Κίκ Λάγκφορντ. Είπαμε είναι μεγάλο σκόρερ, ένα σκόρερ ολικής. Δύο φορές το βραβείο του Λάγκφορντ του αείμνηστου του μεγάλου παίκτη και προσωπικότητας για το τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της Ευρωλίγας, έτσι. Κίνηση από τον Λέσλι. Ο πρόεπαιχτης των Clippers αστοχή εξ επαφής, τρέχει μαζί με Μούρα, αλλά ο Γκίκας Paris Free πατάει γερά και άντε πιάστε τον 67-47 στους 20 πόντους για ΑΕΚ. Μεγάλο παιχνίδι και από τον Νίκο Γκίκα. Είπαμε ο πρώην συμπαίκτης των αδερφών Αντετοκούμπο στο πρωταθλητικό μαζί με Σαλούς, τον Καπερίδη και τα υπόλοιπα παιδιά, η ομάδα του Τζίβα. Κοιτάξτε εδώ και μετά πάμε σε time out, εδώ ο Λέσλι. Δύο προσπάθειες και το follow. Και εδώ τρέχει ο Γκίκας, εκμεταλλεύεται τη λάθος κατοχή, πάρα λίγο κατοχή από τον Μουρ και εδώ ο Γκίκας αφήνει την μπάλα, κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, είναι παραπάνω από διψήφιος, διαφημίσει λίγο μαζί αυτός εδώ πειλά. Ξεκίνησε ο αγώνας και πάλι εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Νίκος Γκάλης. Μουρ, Λέσλι. Ωραία κίνηση από το Μαγκή, θεαματική, πήγε για ένα circus shot, αλλά εκεί έχουμε παράπαση. Μέσα η βολή του Μαγκή. Ο Μαγκή που είναι ο άνθρωπος που οδηγεί την επίθεση. Μουσική 67-49. Ο Αμερικανός από την Οκλαχώμα. Δεν έγινε ποτέ draft. Το 13 έχει δηλώσει. Δεν τα κατάφερε. Λάγκφορντ με το Μαγκή. Να ένα ματσάπ. Ψηλότερος ο Λάγκφορντ του Μαγκή. Μαυροειδής με κοντό παίκτη, δεν τον είδε. Ενδεχομένως έξω το split out. Ο Χρυσικόπουλος είναι σωστά στημένος. Ευστοχή 70-49 και για πρώτη φορά στο 21. Εξαιρετική εμφάνιση από το δικέφαλο της Αθήνας. Να ο Μουρ. Λέσλι. Όπα. Ναι, ίσως να μην το θέλει και ο ίδιος, αν και είναι καλός παίκτης. Έχει εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία. Είπαμε Ρίτας, Ασβέλ, Βιλερμπάν δηλαδή. Και σαν παράσημο τα 10 παιχνίδια με τους Clippers. Γκίκας, Μαυροειδής, καταπληκτικά νόλου πάσα στο Λάγκφορντ. Που παίρνει θέση στο ζωγραφιστό στα center four. Απίθανες φάσεις από την ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ Μαυροειδής. Νομίζω ότι αυτός ο παίκτης είχε θέση στην περσινή ΑΕΚ. 72-51. Μουρ θα μαρκάρει, δεν πρέπει να παίρνει ο Σανδρός και το πληρώνει αυτό η ΑΕΚ. Η πρώτη αμυντική ολιγορία του Σανδρός σήμερα. Απίστευτος παίκτης στην άμυνα. 72-54, 3,5 για το δεκάλεπτο. Το δεύτερο δεκάλεπτο της ΑΕΚ ήταν όλα τα λεφτά. Κίκας από μακριά, μέσα. Σίγουρα το καλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη ζωή του Κίκα. Με τον Προμηθέα δεν είχε κάνει κάτι ανάλογο, κάτι αντίστοιχο. Σε απίστευτη κατάσταση σήμερα ο Νίκος Κίκας. Και Σανδρός παίρνει τα βήματα και καρφώνει. Μεγαλοπρεπέστατα με το ένα χέρι. 76-54, αυξάνεται η διαφορά, να μειώνεται. Να το κλέψουμε του Γουβανού. Στο σύν 22 με τον Σανδρός. Να είναι στους 13, Γκίκα στους 12, με 5 στα 7, 8 στα 9 έχει ο Λάγκφορντ.
76-56. Η μείωση του σκόρου από τον Αμερικανό τις φορτές. Λάγκφορντ. Ωραία αλλαχία τρίπλα με το Μαγκή. Φάουλ. Δύο βολές. Μαγκή, Μουρ, Λέσλι. Τριπλέτα Αμερικανών περιφερειακών. Και τρεις αλλαγές. Έξω Κονελί, έξω Ντεγιόγκ. Η διαφορά σε όλους τους τομείς είναι πασιφανίστα εκαρχηγός ο Κονελί. Ο Διαβαρά. Ποιος είναι ο Εμπότζ. Ψηλός αθλητικός, αλλά όχι πολλά πράγματα. Και εδώ ο Λέσλι. Λάγκφορντ, Μαυροειδής. Πέρασε και ο Ρέι. Ξέρεις τον Κίκα. Και περνάει και το Λιόπουλος. Ο Λιόπουλος που συνυπήρξε με τον Ηλία Παπαθεοδόρου στις μικρές εθνικές ομάδες. Πήγε στον Κολοσσό, στον Ολυμπιακό, στον Άρη και τώρα πλέον στην ΑΕΚ. Ένας κόμπο γκάρτ υψηλών προδιαγραφών, αν δουλέψει και τον δουλέψουν, θα κάνει καλή καριέρα. Παίρνει την ευκαιρία εδώ από τον Παπαθεοδόρου στο 77-56. Χαμηλά Λέσλι, κλέβει καταπληκτικά ο Ρέι και την κρύα από τα χέρια του μπαλά έξω. Το βλέπετε εδώ. 25χρονος από τον Μπρόγκς, 1.88. Πέφτος του Κένεσο, State University. Πάμε Νίμπουργκ, Μακάμπι και δανεικός μετά στη Λεμάν. Έπαιξε 4 μήνες στη Μακάμπι. Ευρωλίγκα. Ωραία ως σκέψη και δεν προλαβαίνει ο αρχηγός. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Το 77-56 παραμένει 1-59 και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο τσάκ που έχει πυκνώσει. Είναι πάνω από 3.000 πια και έχουν φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ στο ΆΚΑ. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Στο μάθος φίλη τσάκ. Για να δούμε και τον Τολιόπουλο. Βασίλης Τολιόπουλος στα 23. Φυσικόπουλος. Θεσσαλονίκη πέρσι και 2. Φυσικόπουλος, ωραία κίνηση, δεν μπορεί να διορθώσει ο Μαυροειδής. Έρχεται ο Μόμπλη. Από κοντά μέσα. Το 77-58. Κρατάει ο Ρέι. Όχι. Πολύ αισιόδοξη σκαστή για τον Μαυροειδή. Ο Ρέι που ήταν βασικό στο παιχνίδι της Νίμπουργκ πριν από 1,5 χρόνο όταν η ΑΕΚ με εκείνο το μεγάλο τρίποδο του Τσάκωτα τους έβγαλε έξω από την ευρωπαϊκή πορεία. Οι εμφανίσεις του εκείνη τη χρονιά στην Νίμπουργκ του έδωσαν το διαβατήριο επιτυχίας να πάει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα στη Μακάμπη. Το εξαγύρωσε τη μισή χρονιά. Και εδώ ο προπονητής. Εδώ είναι ο Σκλόπερ, ετοιμάζεται και αυτό να περάσει. Περνάει σε Μαυροειδή. Άλλο στην μπάσκετ. Από μακριά, μέσα από τον Μόμπλη. Είναι για τρεις. Ο απόφυτος του Saint Bonaventure. Έχει μόνο μια χρονιά επαγγελματική εμπειρία. Το δεύτερο μόλις συμβόλαιό του. Ήταν πέρσι της Πυρού στο Βέλγιο. Ωραία κίνηση από το Ρέι. Έρχεται με τα δύο το φόλο από τον Ψυχόπουλο που είναι και αυτός εξαιρετικός. Φτάνει τους 15. Και πάλι ο Μόμπλη. Και πάλι εύστοχος. Δύο φορές η περιφέρεια της ΑΕΚ είναι εκτεθειμένη απέναντι στον Μόμπλη. Λάγκφορντ, μεγάλη κλάση, όχι σε αυτό το σουτ. Καθώς τελείωνε ο χρόνος με περένταση, ένα σουτ εκτός ισορροπίας, off balance με βήμα προς τα πίσω. Εδώ είναι ο Κιθ Λάγκφορντ μετά τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, στην ΑΕΚ αυτή τη φορά. 79-64,
διαφημίσεις, σε λίγο μαζί. Η ΑΕΚ έχει βάλει εδώ και πολύ ώρα το λίγο στο Λάξη. Με ένα από το δεύτερο δεκάλεπτο που έκανε πράγματα και πράγματα απέναντι στην ομάδα. Από το πω, Λάξη. Η ΑΕΚ που σήμερα αφήνει πολλές υποσχέσεις και σίγουρα κάνει ένα παιχνίδι εκ διαμέτρου διαφορετικό από το παιχνίδι στη Λίμνο. Εδώ ο Νίκος Κίκας, ο οποίος κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ευτυχία από κοντά. Η ΑΕΚ που έχει στους 15 το Χρυσικόπουλο με 3 rebound. Στους 20 το Λάγκφορντ με 1 rebound 2 assist. Στους 12 τον Κίκα με 2 rebound 2 assist. Στους 12 το Ματσιούλης με 1 rebound 1 assist. Στους 13 το Χάουαρντ Σαν Ρος με 13 με 3 rebound και 6 assist. Ίσως η πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση του αγώνα, αλλά μια πεντάδα χρυσή, μια πεντάδα δαμάντινη, μια πεντάδα αντίστοιχη και αντάξια και της ευρωπαϊκής ιστορίας και της πρεμιέρας. Διαλύει τα σύννεφα από την αρχή. Βεβαίως έχουμε ολόκληρα 10 λεπτά. Η διαφορά στους 15 πόντους μένα, αλλά για μπάσκετ μιλάμε, για αθλητισμό μιλάμε. Η ΑΕΚ που συνεχίζει με τον Τολιόπουλο, που επανέκαμψε στο λεκανοπέδιο μετά την περσινή θητεία του Σονάρη. Λάγκφορντ Ρέι, τριπλέτα περιφερειακών, η πιο κοντή πεντάδα που έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ. Στο 4 Ματσιούλης, που ήταν καταπληκτικό στο πρώτο, στο 5 ο Σλότερ. Από μακριά, ωραία από τα 7 και κάτι, αστοχή ψηλά. Τρεις παίκτες σωτές, ο Μαγκή, το αστέρι της ομάδας, μαζεύει το rebound. Καλή άμυνα, με πλάγια βήματα από τον Τολιόπουλο. Μόμπλη βρίσκει πάνω στο Πεχετσάκ. Έξω, ο Μόμπλη. Μικρός, νεαρός επαγγελματίας και ο Ρέι στον πάγκο θα κάτσει στη θέση του, θα περάσει στη θέση του ο φοβερός και τομερός κουβανός ο Χάρος Ανδρός από την Αβάνα. Ο Κέντρικ Ρέι με 3 πόντους, 3 assist, 1 rebound. Σφύριγμα, φάουλ χαμηλά. Εδώ είναι ο Μόμπλη. Το φάουλ από τον Λιόπουλο με τον ώμο. Ως μη γενόμενη η συνέχεια της φάσης με τον Εμπότς. Βγαίνει από τα σκριν ψηλά ο Αμερικανός. Μόμπλη. Χάνει την μπάλα Μασιούλης. Πολυφανός ηγέτης. Λάγκφορντ σπάσιμο της μέσης. Περνάει κάτω από το σώμα του αντιπάλου. Είναι μεγάλος παίκτης. Είναι ένα από τα μεγάλα αστέρια του BCL. Αυτοί οι δύο που συνεργάστηκαν, ο Ματσιούλης και ο Λάγκφορντ, θα μπορούσαν να παίζουν ακόμα και τώρα Ευρωλίγκα. Είναι παίκτες Ευρωλίγκας. Ματσιούλης με 4 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά με την Εθνική Λιθουανίας. Έχει περάσει από τεράστιες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είναι η Αρμάνι. Ξεπέρασε προτετραετίας τον τραυματισμό του, επανήλθε ψηλά. Είναι παίκτης μεγάλης κλάσης και κυρίως είναι ο παίκτης που κρατάει και τα αποδυτήρια. Είναι ένας προπονητής μες στο γήπεδο. Είναι τα πάντα. Αν είχε αυτό η ΑΕΚ δεν θα είχαν το Final Four πέρσι. Θα είχε περάσει την Bubble. Μετά αν δεν γίνεται αθλητισμός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η ΑΕΚ ήταν μια άλλη ομάδα χωρίς ο Ματσιούλης. Το σούτ από κοντά, χαμηλό, Στεφάνη. Μέσα στην κυκλοφορία ο Τολιόπουλος έξυπνα μαζί με το αμυντικό. 82-64, 8-40 για το φινάλε. Σλότερ. Ματσιούλης. Σαντρός. Hand-off. Ματσιούλης, τάπα, παρακαλώ από το Μαγκή. Ματσιούλης στην ανάκτηση κατοχής για το Ματσάκ. Κουβανός, Ματσιούλης, η κίνηση pivot, το Λιόπουλος έξω, χαμηλό σουτ, τρέχει. Ο Εμπότζα λεμπάρα φτάνει στον Λάγκφορντ. Νέα 10 δευτερόλεπτα τώρα πια. Λάγκφορντ στα πόδια των Γάλλων. Δεξιό φτερό, το Λιόπουλος μέσα και αυτός βαφτίζεται τρίπολος. Να εδώ είναι ο Παπαδεοδόρου. Παπαδεοδόρου που πλέον και αυτό στο λεκανοπέδιο. Επανακάμπτει μετά τις θητείες σε Αστάνα και ΠΑΟ. Μαγκή. Χαμηλά φάουλα από τον Σλότερ. Σλότερ που ακόμη δεν έχει μπει στο κλίμα. Θα μπει και αυτός κάποια στιγμή γιατί είναι παίκτης κλάσης κι αυτός. Εδώ έχει περάσει από πολύ μεγάλες ομάδες και πρώτα σε Ευρώπη και με τη Ρεάλ. Συμπαίκτης του Μπορούσι στη Μαδρίτη.
Η παραφορά από τον Μουρ. Η φάση. Μπότς ψάχνει να βρει τον Διαβάρα, ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Βασικός τέλεχος εκεί. Αλλά τρεις φορνιές, τρεις ομάδες, δεν ξέρω τι γίνεται. Και περνάει ο Ντε Γιόνγκ. Ο 15-64. Γρήγορα οι 15 πόντοι γίνονται 21. Για την ΑΕΚ να διαλύσει τα όποια αραιά είναι αλήθεια σύννεφα αμφιβολία στο ότι μπορεί να απειλήσει σιωτές την ομάδα του Παπαθεοδόρου. Σλότερ, δεξιό φτερό, κουβανός, σουτάρια, στοχή, προσπαθεί ο Μασιούλης σε καλύτερη θέση αρχιός της ομάδας της σωτές, αλλά και πάλι ο Μασιούλης εκμεταλλεύεται τη φάση. Καλάθι και φάουλ. Αυτός είναι ο Μασιούλης, αυτή είναι η κλάση και εδώ κοιτάξτε, όπως το χειροκρότημα, τη χαρά στο πρόσωπο του Γιαννόπουλου. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ και το βλέπουν και παίκτες που δεν παίζουν. Η ΑΕΚ παίζει ωραίο μπάσκετ και δεν ξέρουμε πώς θα κερδίσει, γιατί θα κερδίσει, αλλά το μπάσκετ που παίζει είναι καλό. Ναι, μεν δεν παίζει με την πιο δύσκολη ομάδα στην Ευρώπη, αλλά δείχνει κάποια πράγματα που έχει βάλει σε μια σειρά από Παπαθεοδόρου. Ματσιούλης. 88-64. Η ΑΕΚ οδεύει για τριψήφιο νούμερο στην επίθεση. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι σήμερα σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκή πρεμιέρα δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Βέβαια, ναι, θέλει δουλειά ακόμα, ναι, είναι καινούργια ομάδα, ναι, 7 καινούργιοι παίκτες και το σφύριγμα. Κοιτάξτε. Έξυπνα πολύ. Εκεί το Λιόπουλος από αυτή την άσκοπη ενέργεια του Ντε Γιόνγκ. Και το φάουλ. Το Λιόπουλος Λάγκφορντ. Οι δύο περιφερειακοί συνεπικουρούμενοι από τον Σανδρός. Ενώ καθαρά ότι τριπλέτα σε όλο το παιχνίδι το προπονητή στις σωτές. Μασιούλης περνάει πολύ εύκολα από τον Αθηνό στις σωτές. Μαγκάτε τον Διαβάρα. Σανδρός. Στα τέσσερα. Μασιούλης στο ένα. Αστοχή σε καλύτερη θέση ο Ντε Γιόνγκ από το προσπάθημα αλλά από το Σλότερ. Από νερό, από Σάνδρος, Βαλέξο. Κουβανός από Αβάνα δηλαδή, αν έλεγαν τι θα γίνει ένα αθλητικό παιδί στην Αβάνα ή θα παίξει μπέισμπολ, εξαιρετική ομάδα του κοινού μας, ή θα πάει στην πυγμαχία, το παιδί πυγμάχη, ή θα κάνει τύπο. Αυτά είναι τα βασικά. Έτσι. Και δεν είναι... Δεν θα πήγαινε στη βαριά κατηγορία. Στην αρχή δεν θα γινόταν Φέλιξ Αγόρ ή Θεόφιλο Στίβενσον, δύο κορυφές του πυγμάχικων διοτοχών εκτός παγκοσμίου τεχνολογίας, αλλά θα μπορούσε να πάει σε πιο χαμηλή κατηγορία. Προτίμησε τον μπάσκετ, ξεκίνησε επαγγελματικά στην Ιταλία όταν έφυγε από την Κούβα. Μαγική προπέρσινη χρονιά στην Νταρουσάφακα με Μπλατ. Όταν πήραν τον Eurocup. Και εδώ Μόμπλη αστοχή και τα κορδάκια με μπάλα φτάνει στον Μουρ και πλέον από πέρσι στην ΑΕΚ. Μόμπλη. Ωραία κίνηση από τον νεαρό Αμερικανό. Που έχει κλείσει μόλις 13 μήνες ως επαγγελματίας. Σανδρός. Λάγκφορντ. Είπαμε, μεγάλη κλάση και το αποδεικνύει. Το head-out από τον Ντε Γιόνγκ. Το τιμωρεί ο Λάγκφορντ. Είδατε σε αυτό που πριν βάλα το καλάθι. Απίστευτη κλάση από τον Επί. Πολλά πολλά χρόνια. Επαγγελματία σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Και όχι απλά επίπεδο Ευρωλίγκας. Δύο φορές πρώτο σκόρερ, έτσι, βραβείο Αλφόνσο Φόρτ. Το σκόρερ το πολλά χρόνια. 14 ομάδες ο ένας στην καριέρα, το 16 ο άλλος. Πολυτεχνίτες αλλά όχι ερημοσπίτες, ίσα ίσα εξαιρετικοί παίκτες και κυρίως ο Λάγκφορντ είναι ανεβάζει πρώτο στην οποία ομάδα είναι. Καλό στο Παναθηναϊκό πέρσι, αλλά είναι κάτι παραπάνω από το ρόλο που είχε στο Παναθηναϊκό. Από το Παναθηναϊκό στην ομάδα που παρέξει τον Λίγκες. Ενώ να πούμε ότι στη Γερμανία ο Προμηθέας στο ημίχρονο προηγείται της Ουλμ με 34-38.
Μην ξεχνάμε χθες μεγάλη εμφάνιση μετά από 15 χρόνια το Περιστέρι στην Τουρκία, την Gaziantep. Και κρίμα για τον ΠΑΟΚ που κατέρευσε τόνος όπως έκανε και στον Ιωνικό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Φλεβαράκης και η μπασκετική διοίκηση θα βρουν εκεί την έννοια. Άρα τα όποια συνεφάκια υπάρχουν νομίζω θα βρεθεί άξιο. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο σωματείο, μεγάλος οργανισμός, μεγάλο κλαμπ, βαρύ όνομα. Σανδρός εναντίον όλων μέσα. 92-67 και αυξάνεται η διαφορά. Από 15 κοστικά πήγαμε στο 25. Ούτε τώρα σκλότερ ψηλά κάνει αυτό το δεξιό πάρα πολύ καλά μεγάλη. Πριν πάω, έχει 7 παρακαλώ. Το που κοιτάζω το στιγμής του αγώνα. Πολλές συνέχεια 6. Περιφερειακός ο Αμερικανός, ο πρώτης του γλύκος ο Φιλεπές. Μασιούλης. Λάγκφορντ από την κορυφή μέσα. Φοβερά πράγματα. 94-67. Λάγκφορντ κάνει πάρτι. Λάγκφορντ έχει 27 πόντους. Κατά χειροκροτείται και η ομάδα και ο Λάγκφορντ. Όχι ο κόσμος. Εδώ ο Λάγκφορντ νομίζω ότι θα δώσει πολύ ωραίες μπασκετικές παραστάσεις όπως η έλπετος ο Λάγκφορντ. Είναι παίκτης για τα αρκετά παιχνίδια λοιπόν. Πάμε για αυτήν την λίγο. Είναι τα δίποτα, στα δε τρίποτα η διαφορά είναι 52-43. Τα rebound 20 για τον Ρίτες, 29 για την ΑΕΚ, 21 assist για την ΑΕΚ, 9 μόλις για τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν 2 κλεψίματα, 5 έχει η ομάδα του Παθεδόνου. Αυτά που λέγαμε, Λάγκφορντ, Ματσιούλης, Χαριζιανόπουλος και Κακλαμανάκης και Τελειόπουλος. Μάλιστα, το rotation της ΑΕΚ ανοίγει, 4-45. Ο Παπαθεοδόρου που θέλει να έχει ένα ανοιγμένο rotation και για άλλα μάτς. Δεν... Σε κάποια παιχνίδια η ΑΕΚ θα χρειαστεί και τους παίκτες από το 6 ως το 12. Βγαίνει από τα screen και κερδίζει το foul ο Ματ Μόμπλι, ο πιτσιρικάς Αμερικανός, και ο Τολιόπουλος. Λοιπόν, για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει σκοράρει ο Γιαννόπουλος, ο Γαγλαμανάκης, ο Σλότερ και ο Τσαλμπούρης που δεν έχει παίξει. Από εκεί πέρα η πεντάδα που έχει κάνει μυθικά πράγματα σήμερα είναι ο Keith Langford στους 27, ενώ ευστοχεί ο Mobley. Έτσι μια που λέμε για τον Langford, έχει 11 στα 13 εντός περιάθεσης, δηλαδή έχει 9-11 δίποτα, 2-2 τρίποτα, 3-4 βολές, 2 rebound, 2 assist. Έχει κερδίσει ένα σκασμό foul και κυρίως φανταστείτε ότι ο προπονητής της Ορτέζ είχε στηρίξει το αμυντικό του πλάνο πάνω του. Πού να μην το είχε στηρίξει κιόλας. Εδώ ο Κακλαμανάκης μετά από 4 χρόνια στο Λαύριο. Ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ σε μια ομάδα πάντως που δίνει την ευκαιρία στα νέα παιδιά και όχι μόνο την ευκαιρία, τους αφήνει και να φύγουν, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Από το μεγάλο σχολείο του Λαυρίου και του Χρήστο Σερέλη, ο Κακλαμανάκης στην ΑΕΚ. Ο Γκίκας αντιστοίχως από το άλλο μεγάλο σχολείο του Προμηθέα, αφού προηγήθηκε το παραμύθι του φιλαθλητικού, του Τζίβα, με τους αδερφούς Αντιτοκούμπο, τον Σαλούστρο και τον Καμπερίδη. Χάρης Γιαννόπουλος, από τα σκρίνο το Λιόπουλος. Δεξιό φτερό στα 4 δευτερόλεπτα κάπως πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία επίθεσης. Κρίμα που δεν το είδαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο replay. Αλλά φεύγοντας εκτός αγωνιστικού χώρου πετάει ψηλά την Παρατολιόπουλος. Εντάξει, οι επαγγελματίες έχουν μεγάλη επαφή με το καλάθι. Δεν ξέρω αν υπάρχει, θα ήμασταν ευτυχείς αν υπάρχει αυτό το απίστευτο circus shot από τον Τολιόπουλο, τον Βασίλη Τολιόπουλο. Εδώ θα πάει και στις βολές. Είναι στους 4. 95-70. Νομίζω αναπόφευκτα θα φτάσουμε και στην κατοστάρα. Σε ένα μάτς που ως ευρωπαϊκή πρεμιέρα λογιζόταν ως ύποπτο. Τελικά στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου δεν υπάρχει κάτι ύποπτο αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρη η υπεροχή της ΑΕΚ και ένα όμορφο παιχνίδι. Εδώ ο αρχηγός, ο Καβαλιέρ, ο 23χρονος, 2-2 παίκτης της ΟΤΕΖ. Ευστοχή 96-72 στους 24, κάτι λιγότερο από 4. Ωραία από τον Τολιόπουλο, εδώ χάνει την μπάλα όμως. Καβαλιέρ με Ματσιούλης, ναι. Ωραίο καλάθι, παλικαρίσιο, στα ίσια απέναντι στον εμβληματικό παίκτη ΤΣΑΕΚ και αρχηγό με το ξεχνάμε. Στα 34 πια, αλλά εδώ το λάθος του Γιαννόπουλου. Μπερδεύεται φάουλ. Κρίμα να μην χαλάσουν οι εντυπώσεις τώρα στο τέλος και κάτι που αναγκάζει τον Παπαθεοδόρο να σηκωθεί ορθιός μαζί με το υπόλοιπο staff. Κοιτάξτε στο βάθος τον Μπαγκοτσάκ.
Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το time out. 3,5 για το φινάλε σε λίγο μαζί. Και ο Ματσιούλης, και αυτός σε υψηλότατα επίπεδα σήμερα, έχοντας 15 πόντους και 16 λεπτά, 2-3 δίποτα, 3-5 τρίποτα, 2-3 βολές, 2 rebound, 2 assist. Ένα κλέψιμο και πολλή δουλειά όπως πάντα Ματσιούλης. Να και ο Λέσλι που έκανε και αυτός ό,τι μπορούσε σήμερα στο παιχνίδι, 8 πόντους, στους 18 ο Μόμπλη, στους 11 ο Μουρ. Ο φίλος μας ο Μαγκή στους 14. Είναι μια αμερικανόστροφη ομάδα, αλλά με πλάνο γαλλικό. Από τον προπονητή τον Λόρεν Βιλά. Ναι, εκεί μέσα θα είναι επικίνδυνη. Ναι, σήμερα δεν μπορούσε να απειλήσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σήμερα ήταν ανεπιβέβαιο. Μπορεί και δύο επίπεδα πάνω από τους άλλους τις σκοπές. Οι παλιοί φίλοι, κυρίως του Άρη και του ΠΑΟΚ, θα τη θυμούνται από τις μεγάλες μάχες δεκαετίας του 80. Μέσα με περιπέτεια και πάλτσα την μπάλα. Το Λιόπουλο. Βασιούλης. Ωραία. Στον Λάγκφορντ. Και ο Κακλαμανάκης μέσα, όπως είπαμε. Τολιόπουλος, Κακλαμανάκης, Γιαννόπουλος. Από τους μη βασικούς παίκτες ΣΑΕΚ. Λάγκφορντ. Μεγάλο γραδάζι στην τεχνική μηχανή ΣΑΕΚ. Τολιόπουλος, ο Ματσιούλης με κόντο αντίπαλο. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς σας το είπα. Ότι θα το κάνει το σποτ-απ σουτ. Το κάνει πάντα ο Ματσιούλης αυτό. Μουρ. Το Χαγιέ. Λέσλι. Το μπρακέτ. Η πάσα στον άστοχο εδώ. Μόμπλη έξω για την ΟΤΕΣ. 96-76 το παιχνίδι φυσικά έχει κρυθεί εδώ και πολλή ώρα. Από το δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο που η Άκη ήταν καταιγιστική. Έπαιξε ο Ρομπάσκετ. Λέει τώρα μην περάσει στους 100. Δεν έχει σημασία αυτό, γι' αυτό το λέω αυτό. Να και τα rebound. Το 21 για την ΑΕΚ στα 15. Φυσικά αμυντικά για τους Γάλλους. Μουρ. Το hedge out από το Κακλαμανάκι, προλαβαίνουμε στον γυρίζει πίσω για να μαρκάρει τον Νταβάν Μπράκετ. Λέσλι, άστοχος, ολιγορία εκεί. Και από τον Κακλαμανάκι. Φάουλ από τον αρχηγό, τον Λέο Καβαλιέρα. Και Κακλαμανάκης, μετά την εξαιρετική χρονιά την οποία κεφαλαιοποίησε μια κλίση από το Θανάση Κουτόπουλο στην ελληνική ομάδα και τη συμμετοχή στα παράθυρα. Πλέον η μεταγραφή. Γι' αυτό στα 25 του χρόνια, 2-5 διεθνής παίκτης από το Λαύριο στην ΑΕΚ. Το γήπεδο όρθιο για να χειροκροτήσει τον Κιθ Λάγκφορντ. Αυτό το μεγάλο παίκτη της Ευρωλίγκας ανταποδίδει να στον πάγκο. Και ο Δημήτρης Μενουδάκος με τον κύριο Λινιάτη, οι συνεργάτες του Γιάννη Παπαδόπουλου και το υπόλοιπο staff. Αυτά και ο Λίνος Φυσικόπουλος και ο Σανδρός. Εξαιρετική όλη σήμερα. Λοιπόν, ο Λάγκφορντ σήμερα ήταν απολαυστικός, ουσιαστικός και ηγέτης επιθετικά. Μαρκαρισμένος, ξαναλέω, το πλάνο του Ρόλεν Βιλά ήταν πάνω του. Με πλάνο πάνω του πέτυχε 27 πόντους με 11 στα 13 εντός παιδιάς. Είχε και 3 ασίστ, και 2 rebound και 2 κλεψίματα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει σήμερα. Επιθετικά για το Μανατσάκ, αλλά έπαιξε και άμυνα, είπαμε. Είχε και κλεψίματα. 97-76. 2,5 για το φινάλε. Γκίκας μέσα, και αυτός έχει κάνει το καλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Που τον έχω δει εγώ τουλάχιστον. Λόμπα, φλότερ, άστοχο. Και σωστά από τα χέρια του Νταβάλ Μπρακέ την μπάλα έξω. Να ο Κακλαμανάκης. Έχει πετύχει ένα πόντο από τους παίζοντες. Σωστά από τον Γάλλο που σας είπαμε. Ο Γιαννόπουλος με το Σλότερ δεν έχουν ευθύνη. Μέχρι στιγμής ο Σλότερ δεν έχει επιχειρήσει και... Αλλά έχει 7 rebound. Γκίκας Ματσιούλης. Η Άκη έχει πετύχει ένα πόντο στα τελευταία 2-45. Γιαννόπουλος στημένος στη γωνία, σπάει και αυτό το ρόδι. Είναι καλό σουτέρ, ένας μπόμπερ, έτσι βγάζει το ψωμί του, από τα 6,75, από την εφηβική του ηλικία, μέλος της μεγάλης ομάδας της ελληνικής, στη Ρόδο το 9, με Παπα-Νικολάου, Παπά, Σλούκα, Μάτζαρη, Σαρικόπουλο, Μπόγρη, Γιάνκοβιτς, με προπονητή τον Κώστα Μίσα και τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο στο μπάγκο. Σε αυτήν την ομάδα ο Γιαννόπουλος, καταλαβαίνετε, όσοι παίζουν αυτήν την ομάδα, κάνα καριέρα.
η δεύτερη καλύτερη φουρνιά της Ελλάδας στα εφηβικά μετά τη μεγάλη ομάδα του 1995. Με Χατζίκα, Κιούζη, Καράκουτη, τον Μπαρλά, τον Ρετζιά, τον Κακιούζη και τους λοιπούς. Οι δύο μεγάλες φουρνιές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ στα εφηβικά. Στο Πενίδη και ο Ζεράρ Αγιάγη. Εδώ είναι το Λιόπουλος, 176. Γεμάτο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Νίκη, θέαμα, ουσία. Και είδαμε ωραία πράγματα για τη νέα σεζόν στην Ευρώπη και τον BCL. Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να στοχεύει και φέτος ψηλά. Πρόπερσι το πήρε. Πέρσι έχασε για μια ανάσα την πρόκληση από την Μπάμπερκ. Εδώ μέσα το θυμάσαι το μάτς. Εμείς το μεταδίδαμε. Η ΕΡΤ που έχει πλέον τα αποκλειστικά δικαιώματα όλης της διοργάνωσης για την Ελλάδα. Σε ανοιχτό κανάλι θα βλέπετε τις τρεις ελληνικές ομάδες, την ΑΕΚ, το Περιστέρι, το ΠΑΟΚ, αλλά και όλες τις υπόλοιπες. Θα πάμε μαζί όλο τον δρόμο για το Final Four. Ελπίζουμε με μία και γιατί όχι και παραπάνω ελληνικές ομάδες. Συμπεριγραφεί και το σχόλιο σήμερα ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Ματ Μόμπλι.